αυτή τη στιγμή προφανώς φαντάζει λίγο ειρωνικό να ασχολείται κάποιος με τον τουρισμό όταν αυτή τη στιγμή ο κόρη μας, όπως προανέφερα, ο όριος είναι σε καραντίνα, βρίσκεται στα σπίτια, ένα εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται στα σπίτια τους, άρα αυτό που προέχει είναι να περάσει η κρίση. Όμως, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα, πρέπει πραγματικά όταν σταματήσει αυτό το κακό να μπορέσουμε να ξαναρχίσουμε να υπάρξει επανακίνηση οικονομίας και ένας τομέας και ένας, μάλιστα ίσως από τους κυριότερους πυλώνες ονομαζόταν, πιστεύω θα συνεχίσει να ονομάζεται, είναι ο τουρισμός. Αυτό λοιπόν ο τουρισμός ο οποίος είναι, φέρει την ανάπτυξη στον τόπο μας, αλλά και πιστεύω ότι θα δώσει και δουλειές, θα δώσει και χρήμα, θα δώσει και αισιοδοξία, γιατί η επικοινωνία με τους ανθρώπους έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσει την επόμενη μέρα καλά. Ήδη έχω μιλάω με το Υπουργείο, μιλάω με τον Υπουργό. Ήδη από το Υπουργείο μας έστειλαν μια ειδική πλατφόρμα για να μπορέσουμε να μπαίνουμε μέσα και να μιλάμε, μάλλον να το διαδίδουμε για να μπορεί να βλέπει όλος ο κόσμος, όχι μόνο η Ελλάδα, τις ομορφιές της Ελλάδος, τις ομορφιές του τόπου μας. Και αυτό το site μου έχει συστήσει και ο Υπουργός αλλά και ο Ειδικός Σύμβουλος, ο κ. Τσιόρας, να το διαδίδουμε όλοι μας ώστε να βλέπουν πραγματικά τι είναι η Ελλάδα. Τώρα για το θέμα της επομένης μέρας, εμείς ετοιμαζόμαστε. Έχω ζητήσει ήδη από όλους τους φορείς των νησιών του Βορείου Αιγαίου τις προτάσεις. Έχουμε στείλει προτάσεις ήδη στον κύριο Πετρέα του Υπουργείου Τουρισμού, ακόμα και στον ΕΟΤ. Αφουγκραζόμαστε, έχουμε επικοινωνία με τον φορέα τουρισμού της ΧΙΟΥ αλλά και με τους άλλους φορείς και έτσι συμπυκνώνουμε όλα τα αιτήματα ώστε αφενός να πάνε στο Υπουργείο και να προσπαθήσουμε να γίνουν αποδεκτά στο μέτρο που εν πάση περιπτώσει αυτό υπάρχει αυτή η κρίση, αλλά κυριότατα να έχουμε ένα πούσουλα τι ακριβώς θέλει το Βόρειο Αιγαίο, πάνω που εκτιμώ ότι δεν υπήρχε. Μιλάμε τώρα για την πλατφόρμα Greek by Home. Βεβαίως, ακριβώς. Η πλατφόρμα Greek by Home, όπως σας είπα προηγουμένως, τώρα μιλούσα και με τον κύριο Τζιόρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Αναφέρει κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό, δείχνει κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. Πρέπει να μπαίνουμε όλοι μέσα, να δούμε τι είναι αυτό που λέει το Υπουργείο και ο ΕΟΤ και φυσικά να προσπαθούμε να το διαφημίζουμε και να το διαδίδουμε όπου μπορούμε και στον κόσμο. Δηλαδή στην ουσία προετοιμάζεται την επόμενη μέρα. Ακριβώς, είμαστε, όχι προετοιμαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι και πιστεύω ότι θα πάρουν όλα καλά.